πρόεδρος του Γενόπου ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, για να δούμε και από την πλευρά της η ΔΕΗ, τέλος πάντων, τι ενημέρωση έχει αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, κύριε Αδαμίδη. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα σας και στους τηλεθεατές. Τι έχει απομείνει τώρα, πού βρισκόμαστε, για δώστε μας λίγο το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος. Νομίζω ότι όπως έχω ακούσει το ρεπορτάζ που είπε ο κ. Υποφάντης, είναι σωστό το πω. Υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή των Μεσογείων, όπου είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα και λόγω πρόσβασης, και σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις προς την περιοχή Κυχολαργό, εκεί δεν μπορείτε να φτάσετε, κύριε πρόεδρε, το πρόβλημα αυτό είναι. Όχι. Στις περιπτώσεις τώρα της γειτονιάς Αγία Παρασκευή, όπως σας έχω πει, στο Σταυρηλίσια, είναι ήδη αυτή την ώρα επιχείρουν Σταυρηλίσια. Νομίζω ότι τις επόμενες 3-4 ώρες θα έχουν ολοκληρώσει. Για τα Μεσόγεια, λέω εγώ, μήπως εκεί είναι θέμα πρόσβασης. Τα Μεσόγεια είναι θέμα πρόσβασης. Όπου το μεγαλύτερο πρόβλημα για την καθυστέρηση που υπήρχε στην Κυρικό Νόμο είναι η πρόσβαση. Ήταν από την πρώτη στιγμή, ενώ η αλήθεια είναι ότι φέτο ήμασταν πολύ πιο έτοιμοι σε σχέση με την ΜΙΔΙΑ ως ΔΔΕ, εννοώ. Είχαν γίνει από νωρίς για να κλείσει των αδειών, είχαν στελεχωθεί και από υλικά όλα τα συνεργεία. Μας το λέγατε από τις προηγούμενες μας, το θυμόμαστε. Ότι είναι φωτισμένοι με καλώδια, με κολόνες, ό,τι χρειαστεί, τα συνεργεία είναι πατμών και το λέγατε. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι δεν μας δόθηκε η δυνατότητα της πρόσβασης, γιατί το έχουν παραδεχτεί πλέον όλοι, το ότι έχει κάπου γίνει, έχει ολιγορήσει ο κρατικός μηχανισμός. Το μπαλάκι των ευθυνών από περιφέρεια σε δήμους. Το καταλαβαίνετε, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Ναι, φυσικά. Το σημασία έχει ότι η πρόσβαση ήταν αυτή που δημιούργησε την καθυστέρηση. Και ο συντονισμός, κύριε Αδαμίδη, αν μου επιτρέπετε για ακόμα μία φορά, και ο συντονισμός, γιατί έχω μπροστά μου επιστολές για, από και προς τον, το ΔΔΕ, που από δήμους τώρα, έτσι, μιλάμε για καταστάσεις τραγελαφικές, άμα δείτε τι γράφουν, ότι ενημερώσαμε, ότι βρίσκαν τη βλάβη, ότι δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα δέντρα, τα πεσμένα, ότι άλλα λούμ, και, άλλα λούμ, ένα λούμ. Πάλι τα ίδια. Υπάρχει και ένα ζήτημα όμως, να σας πω, κύριε Ποφάντη, το οποίο εσείς έχετε εμπειρία. Ο ΔΔΕ έχει και μια αξιολόγηση της προτεραιότητας. Δηλαδή, αν κάποια γραμμή σωστό. Πολύ μεγαλύτερο εύρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, νοικοκυριών που θα πάει πρώτα εκεί, αυτονόητο. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πούμε. Εμείς πάντως προσπαθούμε και το ξέρετε, το έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Θέμα αποζημιώσεων τίθεται, κύριε πρόεδρε, γιατί υπάρχει ένα χρόνο που σου λέει, ρε παιδί, εμένα μου χάλασε αυτό, μου χάλασε εκείνο. Τι κάνω, με αποζημιώνει κανείς, υπάρχουν διαθέματα ή όχι. Να σας θυμίσω, κύριε Κονόμου, ότι πέρυσι υπήρξε με τη ΜΙΔΙΑ μια αντίστοιχη παρέμβαση και από την ΔΕΗ ως πάροχος, αλλά και από τον ΔΔΕ, για να βοηθηθούν νοικοκυριά, αλλά είχαμε εκεί περισσότερες ημέρες καθυστέρησης της ηλεκτροδότησης. Γιατί σήμερα πιστεύω ότι εντός της ημέρας θα έχουμε ολοκληρώσει. Ναι, είναι μικρό το κακό. Από εκεί και ύστερα, τέτοιου είδους παρεμβάσεις υπάρχει σχετική νομοθεσία, όπου αν για τον οποιοδήποτε λόγο υπάρχει πρόβλημα καταστροφής κάποιου μηχανήματος, προβλέπεται. Ναι, προβλέπεται. Κύριε Δαμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι πάρα πολλά τα